Θα ξεκινήσουμε με κάποια στοιχεία που αφορούν και σχετίζονται και επιβεβαιώνουν την δυναμική των ελληνικών πανεπιστημίων, μεταξύ αυτών βέβαια και σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή, συγκεκριμένα στην πρώτη δεκάδα, ακόμα πιο συγκεκριμένα στην ένατη θέση, στο μέτωπο της προσέλκυσης φοιτητών από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δηλαδή, 2021-2022 προσελκύσαμε 418 Αμερικανούς φοιτητές. Τα προηγούμενα χρόνια, για παράδειγμα 2018-19 και 2017-18, σε αυτές τις δύο ακαδημαϊκές σεζόν οι Αμερικανοί φοιτητές οι οποίοι βρέθηκαν και αποφάσισαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα ήταν περισσότεροι, αλλά προσέξτε τότε δεν υπήρχαν περιορισμοί στις μετακινήσεις. Συγκεκριμένα βλέπουμε 6.000 Αμερικανοί φοιτητές και 5.223. Θέλω να πάμε στα Χανιά, θέλω να πάμε στον πρίτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον κύριο Μιχάλη Λαγουδάκη. Την καλησπέρα μας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Κάποια στοιχεία τα οποία, όπως είπα, επιβεβαιώνουν τη δυναμική, κυρίως στο κομμάτι της έρευνας των ελληνικών πανεπιστημίων, ειδικά σε περιόδους κρίσεων. Ακριβώς, είναι έτσι όπως τα είπατε και πρόσφατα με την επίσκεψη 30 Αμερικανικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε και εμείς όλοι οι Πριτάνες ακριβώς αυτά τα στοιχεία. Υπάρχει η ανταλλαγή φοιτητών, Έλληνες δηλαδή που σπουδάζουν στις ΗΠΑ και Αμερικανοί φοιτητές που έρχονται στην Ελλάδα. Αυτό που λείπει και προσδοκάει το Υπουργείο Παιδείας να επιτευχθεί μέσα από αυτή την επίσκεψη είναι να υπογραφούν επίσημα μνημόνια συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στη μία και στην άλλη χώρα, ώστε να επισημοποιηθούν όλες αυτές τις συνεργασίες και να διευρυνθούν φυσικά με μεγαλύτερες ανταλλαγές φοιτητών και πιο στενές συνεργασίες, όχι μόνο στο επίπεδο των ανταλλαγών, αλλά κοινά προγράμματα σπουδών, αύξηση της συνεργασίας στο επίπεδο της έρευνας, ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των ιδρυμάτων και ούτω καθεξής. Κύριε Πρίτανη, τι είναι αυτό που κάνει, που οθεί τους Αμερικανούς φοιτητές στο να επιλέξουν την Ελλάδα και τα ακαδημαϊκά μας ιδρύματα και για να συνεχίσουν την πορεία τους είτε σε προπτυχιακό βέβαια, είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο? Η αλήθεια είναι ότι η χώρα μας έχει να προσφέρει ένα πακέτο πραγμάτων. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το ακαδημαϊκό περιβάλλον, το επίπεδο των σπουδών, αλλά είναι και όλο το πλαίσιο το ευρύτερο. Δηλαδή, το πολιτιστικό περιβάλλον, μια κουλτούρα η οποία είναι πολυπίκυλη. Μέσα σε μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα μπορεί να συναντήσει κανείς πολλές παραδόσεις, αν θέλετε, ταξιδεύοντας από μια περιοχή στην άλλη και επίσης η ιστορία, όπου κανείς μπορεί να δει και να βιώσει από κοντά αυτά τα οποία σε άλλα μέρη απλά τα διαβάζει στα βιβλία ή τα διαβάζει στις πηγές πληροφόρησης. Άρα, έχοντας αυτό το πακέτο κατά νου, ο Αμερικανός φοιτητής βλέπει κάτι πολύ δελεαστικό μπροστά του. Ξέρει ότι περνώντας ένα εξάμηνο, ένα ακαδημαϊκό έτος, σε ένα τέτοιο περιβάλλον, θα ανοίξουν οι οριζοντές του. Θα δει πέρα από το ακαδημαϊκό κομμάτι, το οποίο θέλω να πιστεύω ότι βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό επίπεδο παγκοσμίως, θα μπορέσει να αναγνωρίσει και αυτή την πλευρά, την πολιτιστική πλευρά, κάτι το οποίο γενικότερα και στην Αμερικάνικη κουλτούρα θέλει ναι, και βέβαια. Κύριε Λαγουδάκη, προκύπτει και το εξής ερώτημα, αν γενικά η χώρα μας είναι έτοιμη τα επόμενα χρόνια κυρίως να υποδεχτεί έναν ακόμα μεγαλύτερο αριθμό και μεγαλύτερο όγκο Αμερικανών φοιτητών. Εγώ θα βάλω την παράμετρο της ενεργειακής κρίσης με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται στην λειτουργία των πανεπιστημίων, με τις ελλειπείς χρηματοδοτήσεις, με τα προβλήματα διαχρονικά που αντιμετωπίζει η ελληνική έρευνα και τα πανεπιστήμια και το Πολυτεχνείο μας. Η ενεργειακή κρίση είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας, όπως και πολλά άλλα θέματα. Για να δεχτούμε περισσότερους φοιτητές πρέπει να δουλέψουμε. Δεν μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε ένα μεγάλο
πρέπει να βλέπουμε σε πολλά επίπεδα και όχι μόνο. Πρέπει και ο γενικότερος κοινωνικός περίγυρος να είναι έτοιμος να δεχτεί κόσμο από άλλα μέρη. Μάλιστα. Ακριβώς. Να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο, κύριε Πρίτανη. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρέμβασή σας. Σας ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο σας. Να είστε καλά.